Γιατί μας περιμένει εκλεκτός. Καλεσμένος... Καλωσορίσουμε τον κύριο Μηταράκη που έχουμε μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα ευχαριστώ. πολύ. εγώ ευχαριστώ. ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τι κάνει το νησί. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, θα είμαι πάλι εκεί την κυριακή. Έχει <σχερ'> κόσμο. Η Τυχαίω είναι ένα νησί το οποίο έχει 12 μήνο τουρισμό, mm -hmm. γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των αφήξεων είναι από την γειτονική Τουρκία. Mm -hmm. Οι οποίοι, και χάρη στην Express Visa που καθιερώσαμε φέτο, έρχονται κάθε Σαββατοκύριακο ε, χειμώνα-καλοκαίρι. Και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί δημιουργεί μια σταθερότητα στην τουριστική κίνηση. Άρα, μπορούμε να έχουμε μια ε, καλή και αγαστή σχέση με του ε, γείτονε που να φέρνουν κέρδη και σε εμά και σε αυτού. Δεν είναι μόνο να. Προφανώ. Κοιτάξτε, σε τοπικό επίπεδο, οι νησιώτες και όσοι ζούσαν στα παράλια τη Τουρκία ιστορικά πάντα είχαν σχέσει και εμπορικέ σχέσει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και πάρα πολλοί Περνάνε κάθε Σαββατοκύριακο προς την Τουρκία. Mm -hmm. Ωραία. Πάμε στο αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών. Κάποιοι λένε ότι πέρα από τις ε, αναταράξεις που θα φέρει στο εσωτερικό της Γαλλίας, θα φέρει αναταράξεις και σε ολόκληρη την ε, Ευρώπη η, η ανατροπή, αλλά και η νίκη του, του σχηματισμού της κεντροεριστεράς. Κοιτάξτε, η Γαλλία, όπως και η Μεγάλη Βρετανία, έχουν πολύ ιδιαίτερα εκλογικά συστήματα. Mm -hmm. Η Γαλλία έχει ένα πλειοψηφικό σύστημα δύο γύρων. Mm -hmm. Η Αγγλία έχει ένα πλειοψηφικό σύστημα ενό γύρου. Mm -hmm. Με το βρετανικό σύστημα, στη Γαλλία θα έχει αυτοδυναμία η Λεπέν. Ναι. Γιατί η Λεπέν πήρε 37%. Ήρθε πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά. 1,7 με... εκατομμύρια η διαφορά το, σε απόλυτος ψήφου. Αν θυμάμαι καλά, είναι 37% η Λεπέν και στο 24% περίπου mm -hmm. ο Μελανσόν ο οποίο επίση έχει κατηγορηθεί και από την κυβέρνηση Μακρόν ότι είναι ένα ακραίο κόμμα. Mm -hmm. Εκτό αυτό που ονομάζουμε δημοκρατικού τόξου, στα άκρα τη αριστερά και αντισημητικό και με θέματα βία και με θέματα μίσου. Mm -hmm. ε, σω ένα μέρο του. Άρα, το τι τελικά κυβέρνηση θα σχηματιστεί στη Γαλλία είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Στη Μεγάλη Βρετανία επίση ήταν ενδιαφέρον το αποτέλεσμα. Mm -hmm. Η εργατική μείναν σταθεροί. Mm -hmm. Στο 34%. Ήταν πολύ μικρή η άνοδο των ε, συντηρητικών. Η μεγάλη, των εργατικών η μεγάλη κατάρρευση ήταν στους συντηρητικού, οι οποίοι χάσανε 20 μονάδες εκ των οποίων τις 12 τις χάσανε προς την δε, δεξι, τη πιο δεξιά ναι. τους ε, δεν θα έλεγα άκρα δεξιά προς τη δεξιά mm. την εθνικιστική δεξιά του Φάραντ. άρα το συμπέρασμα αυτών το των το ίδιο δεξιών, και ο Μακρόν mm -hmm. ότι έχασε το έχασε προς τα δεξιά του δεν το έχασε προς την Αυτό, άλλη νομι... Αυτό νομίζω ότι τελικά δίνει το... το μήνυμα και το βλέπουμε και σε άλλε χώρε ότι η γενική ροπή mm -hmm. στην ευρωπαϊκή πολιτική αυτή τη στιγμή είναι προ τα δεξιά. Ναι, μήπω όμω ε, δείχνει ότι για παράδειγμα το να στρίβει πολύ δεξιά το καράβι ε, στέλνει στον κόσμο σε αυτού που είναι οι γνήσιοι δεξιότεροι ε, από εσένα. Δηλαδή πάνε στο, στο, στο γνήσιο δεξιό. Νομίζω, ε, πολύ δεξιό, όχι δεξιό. Νομίζω το πρόβλημα τη κεντροδεξιά στην Ευρώπη είναι το ζήτημα τη αποτελεσματικότητα. Mm -hmm. Παραδείγματο χάρη, ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί και τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιταλία και τη Σκανδιναβία είναι το μεταναστευτικό. Mm -hmm. Στην προηγούμενη τετραετία θεωρώ ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη χώρα μας αντιμετώπισε πολύ αποτελεσματικά τις μεταναστικές ροές αφενός και τις επιπτώσεις της μετανάστευσης αφετέρου στις τοπικές κοινωνίες. φύγανε mm. Φύγαν οι σκηνές της Μόριας, από το βαθύ της Σάμου, από την πλατεία Βικτορίας και πλέον το μεταναστευτικό δεν επηρεάζει την τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα η κεντροδεξιά Νέα Δημοκρατία να πάρει 41%, κάτι που δεν μπόρεσαν να κάνουν κεντροδεξιά κόμματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και πήρε το, λόγω... το 41%. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, το μεταναστευτικό ήταν βασικό κατάλληλο. Ναι, είδους. αλλά λέω ότι το μεταναστευτικό έφερε το 41%. Αυτή την τεράστια διαφορά το μεταναστευτικό το έφερε. Κοιτάξτε, το γενικό μακροπρόθεσμο συμπέρασμα των εκλογών είναι ότι κατά κανόνα οι εκλογέ κρίνονται στα οικονομικά ζητήματα, εκτό αν προβλήματα ασφάλεια υπερτερούν στο μυαλό των ψηφοφόρων. Mm. Αυτό είναι ένας, α, ναι. μια απλώς, απλούστευση mm. προφανώ. Mm. Ε, στη χώρα μα η οικονομία. Στι εκλογέ και ακόμα. Πάει αρκετά καλύτερα από ό,τι πάει σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χώρα μα έχουμε ρυθμό ανάπτυξη μεγαλύτερο από την Ευρώπη. Ο πληθωρισμό έρχεται υπό έλεγχο. Η ανεργία μειώνεται. Οι φόροι μειώνονται. Άρα το οικονομικό πλαίσιο είναι θετικό για τη χώρα μα. Και το πρόβλημα του μεταναστευτικού, που προφανώ επηρέασε το ΣΥΡΙΖΑ και το εκλογικό αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 15-19, στη χώρα μα στι εκλογέ του 2023, αλλά και σήμερα ναι, δεν αποτελεί αλλά... τροχοπέδι. Για την ελληνική κοινωνία. Κάποιοι λένε για τον Μακρόν, ο οποίο ε, ανέβηκε με ένα προφίλ φιλελεύθερο, απολυτήκ και θυμάμαι πάρα πολλού ε, εδώ στην Ελλάδα να προσπαθούν να πούν ότι εγώ είμαι ο Έλληνα Μακρόν ή εγώ είμαι πιο πολύ φίλο ε, με τον Μακρόν σε σχέση με του ε, υπόλοιπου. Ούτε... Εγώ τον έχω γνωρίσει μια φορά μόνο, άρα δεν, <laughs> ούτε... δεν μπαίνω σε αυτή την κατηγορία. Τώρα, ούτε που τον θυμούνται, ούτε, ούτε, ούτε θέλουν να τον ξέρουν, ούτε θέλουν να μοιάσουν σαν τον Μακρόν. Κα... Λένε για τον Μακρόν ότι αυτό που τον έκανε να χάσει είναι το ότι στράφηκε πάρα πολύ προ τα δεξιά, ανοίγοντα την ατζέντα τη ακροδεξιά, στρώνοντα το γήπεδο τη στην ακροδεξιά, με αποτέλεσμα να καλπάσει ε, η Λεπέν, και γι' αυτό η κεντροαριστερή, γιατί άφησε το χώρο του κέντρου ε, να, να καλπάζουν οι κεντροαριστεροί μόνοι του, ε, τον οδήγησε στο να είναι τρίτο στο, στον πρώτο γύρο και δεύτερο στον πρώτο γύρο. Στο δεύτερο γύρο. Δεν μπορώ να, σας, να, να συμφωνήσω ότι πήγε σε μια δεξιά ατζέντα. Α πούμε, οι πρωτοβουλίε που είχε πάρει για, την, για το μεταναστευτικό ήταν πιο κεντρώες. Mm -hmm. Άρα δεν είναι ότι πήγε προ τα δεξιά. Νομίζω ότι ο, ο Μακρόν κοίταξε προ το κέντρο. Απλώ τα προβλήματα τη γαλλική κοινωνία δεν αντιμετωπίστηκαν. Mm -hmm. Και αυτό που είχα πει στην ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Για να πάμε και στα εσωτερικά, φαντάζομαι ότι ε, ενδιαφέρον. πηγαίνω σιγά σιγά για να μην πείτε ότι <laughs> το πάω πιο ασχολούμαστε πιο μόνο με τα εσωτερικά σα. <laughs> για να διευκολύνω <laughs> το πάω λίγο πιο γρήγορα. Ένα θέμα που συζητήσαμε στο Κοινοβουλευτική Ομάδα τη Νέα Δημοκρατία και ένα από τα θέματα που είχα θέσει και εγώ στη δικιά μου παρέμβαση είναι το μεγάλο ζητούμενο τη δεύτερη τετραετία. Που τα πράγματα είναι εκ των πραγμάτων πιο δύσκολα, είναι η αποτελεσματικότητα. <laughs> Γιατί στην πρώτη τετραετία, προφανώ, τα πιο εύκολα τα έχει κάνει. Άρα αυτό που ήταν οι εύκολε αλλαγέ ναι. έχουν γίνει. Τώρα στη δεύτερη τετραετία η απέτηση είναι πολύ πιο βαθιά και νομίζω ξεκάθαρα αυτή είναι το Και η, η ανοχή mm -hmm. είναι μικρότερη. Δηλαδή η, η ανοχή στο λάθο ή η ανοχή στην αστοχία είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με αυτό που είχατε το, την πρώτη τετραετία. Προφανώ. Στην πρώτη τετραετία πάντα και στην κοινή γνώμη υπάρχει ο ενθουσιασμό. Mm -hmm. Απόλυτα φυσιολογικό. Στη δεύτερη τετραετία ο κόσμο είναι πολύ πιο αυστηρό και ίσω ένα λαθάκι που μπορεί να το έχει κάνει το 2019 να περνούσε απαρατήρητο, το 2024 μπορεί να προκαλέσει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Mm -hmm. Αυτό είναι ένα δεδομένο που το ξέρουμε. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει ότι έχει σηκωθεί η μπάρα και πρέπει να επιδείξουμε ακόμα πιο ψηλά. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό μήνυμα και του Πρωθυπουργού σε κάθε του δημόσια παρέμβαση: είναι η έμφαση στην καθημερινότητα των πολιτών. Mm -hmm. Μια και μιλάμε για την καθημερινότητα των πολιτών, πάμε λίγο στην εξήμερη ναι, μια και όλα τα διεθνή μέσα σχολιάζουν πολύ έντονα ε, αυτή την απόφαση πλέον που ισχύει από 1η Ιουλίου. Σε αντίθεση με όλου του υπόλοιπου που πήγαν στι 4 ημέρε, εμεί το φτάσαμε στι 6. Θα πάμε και στι 7. Καταρχήν, αυτό που ονομάζεται κατεξαίρεση εξαίρεση εργασία είναι αποτέλεσμα παλαιότερη συλλογική σύμβαση στον τομέα του τουρισμού. Δεν είναι κάτι καινούριο στη χώρα μα, αλλά δεν είναι ο κανόνα. Δεν είναι το βασικό. Πενθήμερο δουλεύουμε όλοι μα. Αλλά φανταστείτε ένα δημοσιογράφο να μην καλύψει τι εκλογέ, γιατί πέφτουν Κυριακοί και, δουλε... και δεν δε θα δουλέψει κυριακή γιατί είναι κυριακή. Και δεν θα πάτε εσεί να καλύψετε εκλογέ. Σε, μια... σε μια βιομηχανία που υπάρχει ένα έκτακτη πίεση, προφανώ είναι γιατί καλό να για τον κόσμο. Δεν παρόλο έναν άνθρωπο παραπάνω να κάνει τη δουλειά. Κοιτάξτε. Και να πάρω δύο ρεπό που θα δουλέψω τον Σάββατο και την Κυριακή. Κοιτάξτε, η, η, να πάω στο παράδειγμα. Πριν να βρούμε ένα δημοσιογράφο σήμερα να έρθει εδώ να κάνει εκπομπή σε 10 λεπτά που δεν έχει ξανάρθει ποτέ στο κανάλι. Mm -hmm. ε, δεν είναι εύκολο σε μια εταιρεία που θέλει γνώσει. Υπάρχουν θέματα ασφαλεία. Ασφαλεία για τον εργαζόμενο, ναι. τα μηχανήματα, όλα αυτά. Είναι η εξαίρεση του η εξαίρεση. Η Ευρώπη πηγαίνει προ τετραήμερη εργασία. Δηλαδή, ο ανεπτυγμένο κόσμο γενικά πηγαίνει προ λιγότερε μέρε και λιγότερε ώρε, όχι γιατί είναι τεμπέλιδε οι Ευρωπαίοι, αλλά γιατί βλέπουν ότι αποδίδει περισσότερο αυτό, αυτό είναι κατά κρίση και των, και των επιχειρήσεων. Αλλά το μεγάλο ζητούμενο στη χώρα μα ποιο είναι. Ποιο είναι ο μεγάλο στόχο τη δεύτερη τετραετία. Ο μεγάλο δεύτερο στόχο τη δεύτερη τετραετία πρέπει να είναι να αυξηθεί το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι ότι έχουν να... μείνει πίσω. Άμα δουλεύουν 22 ώρε τη μέρα θα αυξηθεί το εισόδημά του, αλλά θα έχουμε πολλού <laughs> νεκρού. Το, 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 θέ, το θέμα προ Θεού δεν είναι να φτάσει σε ακρότητε. Αλλά το θέμα είναι να αυξήσει και την παραγωγικότητα τη ελληνική οικονομία για να μπορούν και οι ελληνικέ επιχειρήσει που τώρα που μειώνει την ανεργία προφανώ πληρώνουν και περισσότερο. Αυτή τη στιγμή μια εταιρεία αν θέλει να προσλάβει. Που κόσμο καλοκαίρι και πει: Εγώ δίνω το βασικό μισθό, δεν θα χτυπήσει το τηλέφωνο ούτε μία φορά. Ναι. Για να αυξηθεί όμω η παραγωγικότητα και να είναι παραγωγικοί οι εργαζόμενοι, πρέπει να είναι και ξεκούραστοι. Άξε, αλλά είναι αυτό που σα είπα και πάλι, αυτό που τελικά θεσμοθετήθηκε, είναι μια εξαίρεση ενό κανόνα που δίνει το ρεπό ξεκούραστο. Μα αυτέ οι εξαιρέσει. Γιατί δεν έχουμε δουλέψει εμεί 6 μέρε την εβδομάδα. Δεν έχουμε δουλέψει και 7 μέρε. Και 7 και 8. Ακριβώ αυτό συμφωνώ. Δε γίνει... Προφανώ δεν είναι ο κανόνα. Και είναι 16 και 18 ώρε την ημέρα επίση. Αλλά... Όταν καλύπτει αυτό... μια περίοδο που συμβαίνουν περιστατικά... Μήπω όμω αυτό είναι που είπε ο κύριο Σαλμά στην κοινοβουλευτική ομάδα, ότι η κυβέρνηση τα έχει βρει με τα συμφέροντα και ό,τι ζητάνε τα συμφέροντα τα... τα υλοποιεί η κυβέρνηση και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Μα, ε, κοιτάξτε, η χώρα μα είναι μια χώρα η οποία η παραγωγική τη μηχανή κατά 95% είναι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Δεν είναι. Η χώρα μα δεν είναι η χώρα των δύο βιομηχανιών που δουλεύουν ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι στη μία εταιρεία και ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι στην άλλη εταιρεία. Mm -hmm. Είμαστε μια εταιρεία με εκατοντάδε χιλιάδε εργοδότε που έχουν δύο, τρει, πέντε, δέκα ανθρώπου, μικρά εργοστάσια, μικρέ μονάδε που προσπαθούν σε ένα δύσκολο πλαίσιο, διεθνού ανταγωνισμού να επιβιώσουν. Mm -hmm. Γιατί η επιβίωση αυτών των επιχειρήσεων, όπω σωστά λέει ο Κωστή Χατζηδάκη και μου αρέσει αυτή η φράση του και γιατί λέει σε δυόμιση του, μ' αρέσει να την επαναλαμβάνω, ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι και εργοδότες. Mm -hmm. Δηλαδή κάποιος πρέπει να υπάρχει. Για να υπάρχει και προφανώς mm -hmm. η... τα συμφέροντα των, εργοδο... των εργαζομένων στηρίζονται πολύ καλύτερα σε υγιές επιχειρήσεις. Mm -hmm. Και νομίζω το μεγάλο ζητούμενο στι δεύτερε δεκαετίε για να επανέλθουμε. Πρέπει υπάρχει ποιότητα ζωή πέρα από το να αυξήσουμε βεβαίως με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίω ή... υπάρχει ποιότητα ζωή, αλλά πρέπει να μπορούμε να υπάρχει και παραγωγική δυνατότητα. Mm -hmm. ε, και επανέρχομαι λοιπόν για να κλείσω αυτό το σενάριο. Νομίζω ότι έχει απαντηθεί πάρα πολλέ φορέ. Δεν μιλάμε για αλλαγή του μοντέλου εργασία. Δεν νομίζω ότι κανεί έχει ξεκινήσει από χτε να δουλεύει εξαήμερο. Ναι. Όλοι δουλεύουμε όπω Ε, Να επιστρέψω λίγο στα ε, ε, εσωτερικά τη ε, Νέα Δημοκρατία. Ε, σε αυτή την κουβέντα το δεξιότερα ή κεντροαριστερότερα τέλο πάντων ή κεντρό. Yeah, okay. ε, υπάρχει μια απάντηση από την ε, ηγεσία, από κύκλου τέλο πάντων που πρόσκειται στην ηγεσία, ότι παιδιά έτσι φέραμε το 41%. Φέραμε το 41% με ανθρώπου που ήρθαν από το χώρο τη σοσιαλδημοκρατία και, ε, και, και, απευθυνόμενοι στον χώρο τη σοσιαλδημοκρατία, τον οποίο έχουμε και επικρατήσει απόλυτα. Δηλαδή έχουμε εξαφανίσει το Πασόκ. Εντάξει, νομίζω η απάντηση σε αυτό είναι αποτελεσματικότερα. Δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Είναι πιο αποτελεσματικά. Από εκεί και πέρα, Προφανώ υπήρξαν θέματα τα οποία ενοχλήσανε τη βάση τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω έχουν αναφερθεί. Λεπτομερός. Νομίζω πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά όμω δεν είναι. Ο ιδεολογικό προσανατολισμό τη της παράδοξη, ποιο πρέπει, πρέπει να είναι, του κόμματο, ποιο πρέπει να είναι. Κοιτάξτε, σε θέματα, σε εθνικά θέματα, σε θέματα ασφάλεια, σε θέματα μεταναστευτικού, η Νέα Δημοκρατία δεν έστριψε ποτέ. <Κ tablespoons> Αντιθέτω, κατηγορηθήκαμε στην προηγούμενη τετραετία ότι εφαρμόσαμε μια σκληρή μεταναστευτική πολιτική. <bare> Αυτό δεν ήταν μια αριστερή στροφή. Υπάρχει... Η μείωση των φόρων είναι μια κεντροδεξιά αντίληψη mm. και η μείωση των φορών είναι το βασικό οικονομικό χαρακτηριστικό μα την προηγούμενη τετραετία. Νομίζω Όλη η συζήτηση έχει γίνει σε κάποιου συμβολισμού. Mm. Και νομίζω πρέπει στη δεύτερη τετραετία να είμαστε πιο προσεκτικοί. Αν θέλετε να πω και έτσι μια φράση ουσιαστική, σε θέματα συμβολισμών. Mm. Γιατί αυτά αφορούν την εκλογική βάση τη Νέα Δημοκρατία που κάποια στιγμή ένιωσε λίγο άβολα. Συμβολισμοί είναι τα νομοσχέδια που ήρθαν και δεν θα έπρεπε να ψηφιστούν, οι αποφάσει που πάρθηκαν και δεν έπρεπε να πάρθουν. Αυτό εννοείται. Κοιτάξτε, σε κάποιο νομοσχέδιο εγώ έχω ναι, εκφράσει ναι, ναι. και τη διαφωνία μου. Δεν είναι κάτι το οποίο λέω πρώτη φορά. Αλλά από την άλλη, το είπα και στην κοινοβουλευτική ομάδα, mm. ότι αν δεν ήταν αυτή η πολιτική του κυριακού Μητσοτάκη, mm. δεν θα ήμασταν 158 άτομα με στην αίθουσα. Σωστό. Αυτό είμαστε, είμαστε, σε αυτό πρέπει να είμαστε δίκαιοι προ τον κυριακό Μητσοτάκη. Mm. Ότι εφάραν σε μία στρατηγική και σε εκλογέ του 19 και σε εκλογέ του 23, που έφεραν δύο. Πολύ δυνατά εκλογικά αποτελέσματα. ο είναι και το πρόσωπο του ή τη Προέδρου τη Δημοκρατία. Ε, Προφανώ. Προφανώ. Και νομίζω ότι ήμουν ο πρώτο που έχω τοποθετηθεί δημόσια σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτή η συζήτηση άνοιξε, mm -hmm. έκλεισε. Και τώρα, όταν είναι οι εκλογέ για τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, θα επανέλθουμε. Άρα, επειδή ο κ. Μητωτάκη και μάλιστα και σε ένα εντελώ ουδέτερο χρόνο που όλοι είχαμε εντυπωσιαστεί, μα κάνει αίσθηση το γεγονό ότι εκφράζει την, την, την άποψη ή τέλο πάντων τη στήριξή του στο πρόσωπο τη ε, ε, κ. Σακελαροπούλου, αν ξαναφέρει, αν ξαναπροτείνει την κ. Σακελαροπούλου ω πρόεδρο τη Δημοκρατία, θα βρει τουλάχιστον 20 ε, ε, ψήφου ε, αρνητικέ από την τη Νέα Δημοκρατία. Καταρχήν, εγώ έχω μιλήσει δημόσια πολύ θετικά για την κυρία Σκελεροπούλου. Mm. Την οποία τη γνωρίζω ω πρόεδρο και τη σέβομαι και την εκτιμώ. Απλώ η δικιά μου άποψη είναι ότι καθώ τελειώνει η θητεία τη και είναι πέντε χρόνια θητεία, δεν είναι μικρή θητεία. Mm. πέντε χρόνια θητεία είναι ευκαιρία να επιλεγεί ένα τέλεχο το οποίο προέρχεται από την οικογένεια την πολιτική Μέχρι τώρα, Ε, ε, το... Χωρί αυτό να αποτελεί, το λέω ξεκάθαρα. Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα τα οποία δεν, δεν με εκφράζουν εμένα. Ω μορφή στο πρόσωπο τη Προέδρου του Βασιλείου. Η οποία εκτελεί με επιτυχία τα καθήκοντά τη. Ε, ε, εθνικό δικαίωμα όμω μέχρι τώρα οι κυβερνήσει διάλεγαν πρόεδρο τη Δημοκρατία από την απέναντι παράταξη, όχι από του ε, κύκλου τη. Για να δείξει ότι ε, υπάρχει μια Αναλή. συνένεση Αναλή. και κυρίω να, να βρεθεί προστά, και μεγαλύτερο αριθμό. Στα πιο πρόσφατα χρόνια, Κωνσταντίνο Τσάτσο. Ο Κωνσταντίνο Καραμαλή, Χρήστο Αρτζετάκη, είχαν επιλεγεί από την παράταξη στην οποία πρόσκειται. Mm. Ε, στα πιο πρόσφατα χρόνια mm. οι επιλογέ mm. στα, Στεφανόπουλου. Ο δεν ήταν ε, Πασόκ. Ε, ναι, δεν ήταν και ένα πρόσωπο. Δεν, δεν ήταν και. Καλά, ναι, δεν, δεν το λε ότι ε, ήταν ε, το χώρο του Πασόκ. Δεν είπα, ήταν κομματικό. Ήταν πέρα, ένα δημοκράτη ε, 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 δικαστικό. Προέρχεται από την ιδεολογική οικογένεια ναι. του προτείνοντο. Mm. Δεν ήταν απέναντι στην ιδεολογική του οικογένεια. Η αλήθεια ήταν ότι. Το Σύνταγμα μας έδωσε την ευκαιρία αρκετέ φορές, το παλιό Σύνταγμα των 180 να γίνουν τέτοιε προτάσεις, αλλά δυστυχώς η εμπειρία του 2014 έδειξε ότι η σύνταγμα... Έχει αλλάξει τώρα το... Ναι, και να σας πω όμως γιατί έχει αλλάξει. Αρχικά το Σύνταγμα ήταν σωστό. Οι 180 υποχρέωνε τον πρώτο και το δεύτερο να βρούνε κάποιον ο οποίος δεν κίνησε αποδοχή. Και συνήθως αυτό λινόταν με τον πρώτο να προτείνει κάποιον από το δεύτερο. Όταν όμω φτάσαμε το 2014 και ουσιαστικά ήταν μια συνταγματική εκτροπή αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξη Τσίπρα, δεν διαφωνήσανε με το Σταύρο Δήμα. Δεν προτείνουν κάποιον άλλον που θα μα δίνανε ε, και εμά Δεν είναι η πρώτη φορά όμω που υπήρξε η απειλή ότι θα σα ρίξουμε ναι, τον αλλά... πρόεδρο τη Δημοκρατία. Η, η, πρώτη φορά που έγινε τόσο εμφανώ. Ε, μια κυβέρνηση που είχε λαϊκή νομιμοποίηση. Ε, αυτό έδωσε την ανάγκη να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα και πλέον να μπορεί να εκλεγεί πρόεδρο Δημοκρατία με απλή πλειοψηφία τη Βουλή χάνοντα αυτή την υποχρεωτική συνένεση που είχε σκεφτεί ο συνταγματικό νομοθέτη του 1975, γιατί δυστυχώ ο ΣΥΡΙΖΑ κακώ εκμεταλλεύτηκε μια διάταξη μαζί με τη Σιμώνα. Δεν θα την ανοίξω την για, για, την εκλογή με Προέδρου τη Δημοκρατία του, φυσία 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 του φυσία 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 2014, θα γιατί θα πάρουμε εδώ μισή ώρα και δεν, 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 δεν έχω την πρόβλημα. πρόβλημα. Δικό δεν νομίζω. Νομίζω. Έχουμε τη μισή ώρα. Εγώ μπαίνω αν θέλω. Λοιπόν, ε, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Εδώ καλό απόγευμα. Καλή επιστροφή στο νησί. Να καλά. Καλή ξεκούρα.